Καλησπέρα σας και πάλι. Λέγομαι Γιώργος Μελισσουργός και είμαι συντονιστής προγραμμάτων στο Ίδρυμα Heinrich Bell, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην τρίτη συνεδρία του Φθινοπορεινού Σχολείου η Σύνοδος, που με αυτήν κλείνει κάπως και ο πρώτος άξονάς μας που αφορά τις δημόσιες πολιτικές. Τις προηγούμενες μέρες είδαμε παραδείγματα δημοτισμού στην Βαρκελόνη, στην Πολόνια, στην Νάπολη και στο Ζάγκρεμπ. Μιλήσαμε για πάρκα ανοιχτής τεχνολογίας και είδαμε πιο συγκεκριμένες εφαρμογές από το ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι και το τοπικό επίπεδο, είτε αυτό αφορά την Ελλάδα είτε το εξωτερικό. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε ότι αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν στην Ελλάδα στο εδώ και στο τώρα. Και γι' αυτό έχουμε το εργαστήριο που θα δουλέψουμε σε ομάδες κάποια φανταστικά παραδείγματα, τα οποία όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας ξανά τον Άλεξ Παζαΐτη, μέλος της διεπιστημονικής κολεκτίβας Peer-to-Peer Lab και δύο μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Φθινοπορεινού Σχολείου και μέλη του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Φοιτητριών και Αποφύτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνική Αλληλέγγυα και Οικονομία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, τον Βαλάντη Καραγιάννη και την Κατερίνα Κόλια, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν στη διευκόλυνση του σημερινού εργαστηρίου. Άλεξ, θα ήθελα να δώσω το λόγο σε σένα για μια σύντομη παρουσίαση, προτού χωριστούμε σε ομάδες. Ευχαριστώ. Μαζί με το λόγο, μου έδωσες ήδη και δικαιώματα να μοιραστώ την οθόνη μου, μια χαρά. Οπότε, θα σας απασχολήσω λίγο σύντομα. Δεν ξέρω πόσοι από τις συμμετέχοντες ήταν και τη Δευτέρα, παρόλο που δεν είναι απαραίτητο, αλλά θα λίγο πολύ συνεχίζουμε στην ίδια στην ίδια ιστορία μου με τα πάρκα ανοιχτής τεχνολογίας που στα οποία αναφερθήκαμε και τη Δευτέρα, απλά τώρα εμένουμε λίγο περισσότερο στις προτάσεις. Οπότε θα ξεκινήσω μια σύντομη εισαγωγή με το τι πάρκα τεχνολογίας θέλουμε, το οποίο ταυτόχρονα σημαίνει και στην ουσία τι τεχνολογία θέλουμε. Πολύ σύντομα, αυτά που τη Δευτέρα συζητήσαμε το γιατί δεν θέλουμε πάρκα αποκλειστικά υψηλής τεχνολογίας. Οι τρεις λόγοι βασικοί που σημειώσαμε, οι οποίοι είναι χρήσιμοι στο να καθοδηγήσουν τη σκέψη μας σήμερα, είναι πρώτον ότι μιλάμε για δημόσιες υποδομές, είναι να δώσουμε στρέμματα και χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης ή από οποιοδήποτε άλλη χρηματοδοτική πηγή. Μιλάμε για μια δημόσια υποδομή, οπότε θα πρέπει να προωθείται η διάχυση της γνώσης και η ανάπτυξη ικανοτήτων στην τοποθεσία την οποία βρίσκεται. Το οποίο ένα πάρκο έχει μία χωρικότητα. Μιλάμε για σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες πολύ φανταζόμαστε ότι λίγο πολύ καταρρύπτουν τα όρια του χώρου και του χρόνου. Παρόλα αυτά, έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία ότι η χωρικότητα εξακολουθεί και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς αναπτύσσεται η γνώση, στο πώς διαχέεται σε μια περιοχή και σε τελική στο τι αντίκτυπο έχει στη συγκεκριμένη περιοχή στη βελτίωση των συνθήκων των ανθρώπων που ζουν εκεί κτλ. Δεύτερον, η υψηλή τεχνολογία δεν είναι μονόδρομος. Ίσα-ίσα, οι υψηλές τεχνολογίες λόγω της πολυπλοκότητας τους ενσωματώνουν πολλά από τα πολιτικά χαρακτηριστικά του τρόπου με τον οποίο παράγονται, που είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγουμε μέσα από αυτές. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιούμε μια υψηλή τεχνολογία, είναι μονόδρομο στο να ακολουθήσουμε κάπως τη λογική της. Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Οπότε, αυτό εντείνει ακόμη περισσότερο το επιχείρημα ότι αντί να ακολουθούμε τυφλά εκεί που οδηγούν οι υψηλές τεχνολογίες, σε μεγάλο βαθμό με την κλιματική καταστροφή και στον κρεμό, πρέπει να ψάξουμε δημιουργικές αναλλακτικές στις οποίες να έχουμε περισσότερη δυνατότητα να τις αλλάξουμε, να τις βελτιώσουμε, να τις φέρουμε στα μέτρα μας. Και τέλος, υπάρχει κι άλλων επιχειρήν, πέρα από το παράδειγμα του Silicon Valley και της συνεχούς ανάπτυξης, το οποίο και οι συμμετέχοντες, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα. Ωραία, δεν θέλουμε λοιπόν πάρκα αποκλειστικά υψηλής τεχνολογίας. Τι πάρκα θέλουμε? Θέλουμε πάρκα ανοιχτής τεχνολογίας, είναι η δική μας πρόταση. Γιατί ανοιχτή τεχνολογία? Πάρα πολύ γρήγορα και πάλι δεν θέλω να κουράσω με ορισμούς, αλλά είναι σημαντικό όταν μιλάμε για τεχνολογία να καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει πάρα πολλά επίπεδα. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, σίγουρα συζητάμε για αντικείμενα. Είναι ένα smartphone, ένα κινητό τηλέφωνο, ένας υπολογιστής,
ίσως άειλα πράγματα όπως είναι το διαδίκτυο ή όπως είναι ξέρω, τηλεφωνικές επικοινωνίες κτλ. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι μόνο το πρώτο επίπεδο. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, μιλάμε για αντικείμενα, αλλά μιλάμε και για διεργασίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτά τα αντικείμενα. Όταν έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο, συζητάμε και σε όλες τις διεργασίες που το κάνει χρήσιμο και όχι απλά ένα κομμάτι πλαστικό. Το πώς συνδέεται με τα δίκτυα, οι υποδομές των εφαρμογών που υπάρχουν που κάνουν ένα κινητό τηλέφωνο έξυπνο, το πώς παράγεται, πώς χρησιμοποιείται, πώς διανέμεται σε όλο τον κόσμο. Όλες αυτές είναι δραστηριότητες και διεργασίες που σχετίζονται με την τεχνολογία. Και τέλος, τελευταίο επίπεδο, η γνώση γύρω από όλα τα παραπάνω. Δηλαδή, το πώς χρησιμοποιείται μια τεχνολογία είναι μια γνώση που έχει ο χρήστης. Το πώς παράγεται, την έχει ο σχεδιαστής. Το πώς διανέμεται τα δίκτυα διανομής και πάει λέγοντας. Και φυσικά, ακόμη και το πώς απορρίπτεται μια τεχνολογία. Γιατί μια τεχνολογία διαθέτει κάποια υλικά, τα οποία δεν μπορούμε απλά να τα πετάξουμε ίσως στα σκουπίδια, δεν μπορούμε να τα ξεφορτωθούμε έτσι εύκολα. Τέλος, όταν είναι μια τεχνολογία σε τόσα πολλά επίπεδα, τι σημαίνει να είναι ανοιχτή μια τεχνολογία? Μια ανοιχτή τεχνολογία ξεκινάει αρχικά από την ανοιχτή γνώση, όπως είναι η γνώση που βρίσκεται στη Wikipedia ή το περιεχόμενο που διανέμεται στο διαδίκτυο με άδειες Creative Commons. Μιλάμε δηλαδή για περιεχόμενο, για γνώση, για τεχνολογία η οποία δεν περιορίζεται από αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν υπάρχει δηλαδή αποκλειστική πρόσβαση, αποκλειστική χρήση, αποκλειστική διανομή και ούτω καθεξής. Ανοιχτές τεχνολογίες επίσης είναι ο ανοιχτός κώδικας. Το ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα, όπως είναι το Linux, όπως είναι ο Apache Web Server που συζητήσαμε τη Δευτέρα. Πρόκειται δηλαδή για λογισμικό, για μια υψηλή τεχνολογία, της οποίας ο πηγαίος κώδικας είναι ελεύθερα διαθέσιμο για οποιονδήποτε και για οποιαδήποτε να τον κατεβάσει, να τον προσαρμόσει στις ανάγκες τους, να τον ξαναμοιραστούν και πάει λέγοντας. Και τέλος, ανοιχτές τεχνολογίες είναι και ο ανοιχτός σχεδιασμός ή το ανοιχτό υλισμικό, που είναι στην ουσία το αντίστοιχο υλικό του ανοιχτού λογισμικού, το open hardware που λέμε διεθνώς. Είναι δηλαδή συσκευές υλικές, των οποίων τα σχέδια διανέμονται με άδειες αντίστοιχες των Creative Commons, άδειες δηλαδή στις οποίες δεν έχουν αποκλειστικά δικαιώματα πρόσβασης, χρήσης, διανομής, κατασκευής κτλ. Και προφανώς σε όλα αυτά μιλάμε και για τα τρία επίπεδα που αναφέρθηκαν πριν. Δεν μιλάμε μόνο δηλαδή για τη συσκευή που είναι ανοιχτού υλισμικού ή για το software, μιλάμε και για τη γνώση γύρω από αυτό, για τη χρήση του, για όλη την αλυσίδα αξίας που το παράγει, το διανέμει, το χρησιμοποιεί κτλ. Τι προτείνουμε λοιπόν εμείς? Πάρκα ανοιχτής τεχνολογίας είναι χώροι οι οποίοι αξιοποιούν τις δυνατότητες που μας προσφέρει η ανοιχτή τεχνολογία με αυτά τα χαρακτηριστικά που αναλύσαμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας στο να παράξουμε νέα τεχνολογία, έχοντας στο νου μας και τα τρία αυτά επίπεδα, για να φτάσουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα σε αντίθεση με αυτά που χαρακτηρίσαμε στην αρχή ότι δεν τα θέλουμε. Τι θέλουμε? Δηλαδή μια δημόσια υποδομή που να προωθεί τη διάχυση της γνώσης τοπικά, που να δημιουργεί συνέργειες και να έχει αντίκτυπο στην τοπική οικονομία και να επιχειρεί εναλλακτικά μοντέλα σχετικά με την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερα από αυτά. Αν συμφωνήσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε τεχνολογία και επιχειρεί τα τελευταία χρόνια δεν μας βγαίνει σε καλό, πρέπει να αναζητήσουμε εναλλακτικές. Και εκεί μπορεί να είναι πολύ σημαντικός αργός η ανοιχτή τεχνολογία. Οι προτάσεις μας γύρω από τα πάρκα ανοιχτής τεχνολογίας ακολουθούν αυτή τη λογική, δηλαδή το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε υποδομές που να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες. 8 προτάσεις λοιπόν κατέληξαν μετά από μια σύντομη δημόσια διαβούλευση. Προφανώς η διαδικασία δεν ήταν ούτε ιδανική ούτε εξαντλητική. Είναι μια πρώτη διατύπωση των διαφορετικών διαστάσεων και ελπίζουμε να συνεχιστεί και σε πολλά επίπεδα και με αυτά που θα μάθουμε και σήμερα. Πρώτη πρόταση λοιπόν, κοινόχρηστα γραφεία, co-working spaces. Εδώ μιλάμε για χώρους, δεν ξέρω αν έχει τύχει να βρεθείτε σε έναν τέτοιο. Εγώ πολύ συχνά τις καλές εποχές που μπορούσα να ταξιδεύω χωρίς να φοβάμαι για τη ζωή μου, πολλές φορές κατέληγα σε τέτοιους σε διάφορα μέρη. Είναι χώροι που, στους οποίους μπορούν να βρουν προσωρινό άσυλο, κυρίως επαγγελματίες των κλάδων υψηλής έντασης γνώσης. Μιλάμε για προγραμματιστές, ερευνητές, σχεδιαστές, άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται έναν υπολογιστή, σύνδεση στο διαδίκτυο και πρόσβαση σε καφέ για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Και αν
συνοδεύεται και με ένα όμορφο ανθρώπινο περιβάλλον όπως συνηθίζεται σε τέτοιους είδους χώρους. Αντίστοιχα, μια αρχιτεκτονική η οποία μπορεί να βοηθήσει τη συνεργασία με ανθρώπους να κάθονται γύρω-γύρω, κάποια meeting rooms για να έχουν τις συναντήσεις τους, να κάνουν τις συζητήσεις τους ελεύθερα, κάποιους πιο απομονωμένους χώρους να κάνουν δουλειά πιο συγκεντρωτική κτλ. Κτλ. Τέτοιοι χώροι μπορούν να προσελκύσουν ανθρώπους που απασχολούνται, που είναι αυταπασχολούμενοι σε τέτοιους κλάδους υψηλής έντασης γνώσης ή ακόμη και τους λεγόμενους ψηφιακούς νομάδες, ανθρώπους δηλαδή που δεν έχουν συγκεκριμένη βάση και μετακινούνται σε διάφορα μέρη και απασχολούνται με αυτόν τον τρόπο, και να συγκεντρώσουν έτσι έναν πυρήνα αυτό που θα λέγαμε γνωσιακού κεφαλαίου. Είναι γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να υπάρξουν και από εκεί πέρα μπορούν να αξιοποιηθούν στη συγκεκριμένη περιοχή τους. Δίνουμε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν περιορισμούς στο πού θα διεξάγουν τη δουλειά τους, τους δίνουμε έναν λόγο να βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Και αυτό συνδέεται με την δεύτερη πρόταση, ένα κοινόχρηστο εργαστήριο κατασκευών, τα λεγόμενα Maker Spaces ή Fab Labs, αν τα έχετε ξανακούσει. Μιλάμε πάλι για ανοιχτούς δημόσιους χώρους, όπως είναι αυτό το παράδειγμα εδώ από τη Βαρκελόνη, που είναι εξοπλισμένοι με μηχανήματα που αφορούν την κατασκευή, είτε πρόκειται για τρισδιάστατους εκτυπωτές ή αυτό το vinyl cutter. Εδώ πίσω βλέπουμε ένα τοίχο που έχει κάποια παραδοσιακά εργαλεία, κάποιες συσκευές μικροηλεκτρονικής, μικροεπεξεργαστές, καλώδια κτλ. Εδώ πάλι αντίστοιχα τρισδιάστατοι εκτυπωτές και ένα milling machine, ένα μηχάνημα που χαράζει ξύλο και μέταλλο με την χειριζόμενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κάποια πιο βαριά μηχανήματα πάλι κατασκευής, όπως αυτά εδώ τα CNC, τα μαχιστικά μηχανήματα, τα laser systems κτλ. Αλλά μπορεί να είναι και χώροι με πιο παραδοσιακά εργαλεία, όπως είναι η φωτογραφία εδώ από το Maker Space που συνδημιουργήσαμε με το P2P Lab στα Βόρεια Τζουμέρκα, που απευθύνεται σε τοπικούς αγρότες και κτηνοτρόφους και έχει τα αντίστοιχα εργαλεία που χρειάζονται για να κατασκευάσουν πράγματα που χρειάζονται για τις δουλειές τους. Αντίστοιχα, υπάρχουν maker spaces που προσανατολίζονται στα παιδιά ως χώροι ανάπτυξης ικανοτήτων για τις τεχνολογίες του μέλλοντος κτλ. Ένας τέτοιος χώρος λοιπόν μπορεί να δώσει αρχικά πρακτικές λύσεις σε τοπικούς παραγωγούς, σε τοπικές επιχειρήσεις στο κομμάτι των κατασκευών, αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν και ως χώροι μάθησης και ανάπτυξης ικανοτήτων στις σύγχρονες τεχνολογίες. Και εδώ ερχόμαστε στην τρίτη πρόταση, μιλάμε για συνδιαχείριση του ενός, το ένα με το δύο, των κοινόχρηστων γραφείων, όχι των γραφείων αυτών καθ' αυτών, αλλά των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί, δηλαδή των κλάδων υψηλής έντασης γνώσης, με τους χώρους αυτούς της κατασκευής. Μπορούμε να καταλάβουμε, για παράδειγμα, αν έχουμε έναν τέτοιον χώρο, ένα co-working space, σε μια περιοχή όπως είναι τα Ιωάννινα, όπου ξεκίνησε αυτή η πρόταση, και έχουμε και ένα maker space το οποίο απευθύνεται στους τοπικούς παραγωγούς, τοπικούς αγρότες, τότε μπορούμε να διοχετεύσουμε αυτή τη γνώση που παγιδεύσαμε εντός εισαγωγικών στα Ιωάννινα, στο να αξιοποιηθεί προς όφελος της περιοχής και να δημιουργηθούν αντίστοιχες συνεργασίες. Το 4, το οποίο πάει μαζί με το 5, προνόμια σε φορείς που παράγουν ανοιχτές τεχνολογίες. Δεν χρειάζεται περαιτέρω επεξήγηση. Ένα πάρκο ανοιχτής τεχνολογίας δίνει προτεραιότητα σε φορείς που παράγουν ανοιχτές τεχνολογίες, αλλά και σε φορείς που υιοθετούν συμμετοχικά σχήματα επιχειρήν. Γιατί οι ανοιχτές τεχνολογίες είναι ξεκάθαρο, τα συμμετοχικά σχήματα επιχειρήν έχει δείξει η διεθνής εμπειρία ότι είναι σχήματα που είναι πιο ανθεκτικά, που βοηθούν πολύ περισσότερο σε περιόδους κρίσης της κοινωνίας και έχουν πιο άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο. Για να δώσω ένα παράδειγμα, φανταστείτε ένα πάρκο τεχνολογίας το οποίο μπορεί να δώσει στέγη σε ένα εγχείρημα όπως είναι η Sociality που ασχολούνται με ψηφιακά εργαλεία, και αντίστοιχα έχουμε μια επιχείρηση που ασχολείται με τις τεχνολογίες του δικτύου Wind Empowerment, με τις ανεμογεννήτριες ανοιχτού σχεδιασμού που δείξαμε τη Δευτέρα. Ή ένα εγχείρημα το οποίο ασχολείται με την κατασκευή και το σχεδιασμό προσθετικών μελών όπως είναι η Open Bionics. Και φανταστείτε στο ίδιο πάρκο να βρίσκονται ένα σύλλογος ατόμων με αναπηρίες ή μια τοπική ενεργειακή κοινότητα. Έχουν δηλαδή άμεση πρόσβαση σε εργαλεία και σε τεχνογνωσία για να μπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους και να έχουν άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο. Πρόθεση συνεργασίας φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Τώρα οι τελευταίες προτάσεις περισσότερο έρχονται στο πώς μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν όλα αυτά τα οποία δημιουργούν οι πρώτες προτάσεις. Μέσα από τέτοιου είδους συνεργασίες, τις οποίες θα συζητήσουμε και περισσότερο στο
στο εργαστήριο αργότερα, στα διάφορα σενάρια που έχουμε δημιουργήσει, μπορούν αυτές οι συνέργειες να κατευθυνθούν σε κλάδους που η δημόσια πολιτική θα έβλεπε ότι μπορεί να είναι πιο σημαντική και να ενσωματώσει διαφορετικές βιώσιμες μορφές επιχειρηματικότητας, συνεργατικά σχήματα, στο να γίνουν πιο παραγωγικές και να κατευθυνθούν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αντίστοιχα, η ενθάρρυνση ανάπτυξης κοινοτικών σχημάτων καθαρής ενέργειας σχετίζεται με το παραπάνω, αλλά έχουμε βγάλει τον τομέα της ενέργειας ξεχωριστά γιατί λόγω της στρατηγικής του σημασίας, το πόσο μπορεί να βοηθήσει τις περιοχές να αυτονομηθούν, να γίνουν πιο ανεξάρτητες και να είναι λιγότερο ευάλωτες σε εξωγενείς παράγοντες. Για παράδειγμα, στην Ήπειρο αυτή τη στιγμή η τεράστια συζήτηση είναι ότι αν μπορούμε να έχουμε μια Ήπειρο η οποία θα είναι παραγωγική για την τοπική κοινωνία ή αν θα αρχίσουμε να τη σκάβουμε για να βγάζουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, το οποίο δεν ξέρουμε πού θα αξιοποιηθεί και πότε και με ποιον τρόπο. Και τέλος, προσβασιμότητα και σύνδεση με την ευρύτερη τοπική κοινωνία, και εδώ έρχεται και η έμφαση στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, το πώς μπορεί όλη αυτή η αξιοποίηση της γνώσης, της τεχνογνωσίας, των εργαλείων, των διαφορετικών θεσμικών εργαλείων, των νομικών μορφών, σχημάτων συνεργασίας, επιχειρηματικότητας κλπ., να έχει άμεσο αντίκτυπο στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, να συνδεθεί με τις δραστηριότητες του τόπου και όχι απλά να δώσουμε γη και είδωρ σε κάποιους οι οποίοι. Σε κάποιες εταιρείες πολυεθνικές οι οποίες βολεύει για πρακτικούς λόγους ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους να μεταφέρουν τις δραστηριότητες τους εδώ. Θα σταματήσω εδώ να μην κουράσω άλλο. Οι προτάσεις μας είναι αναλυτικά και σε αυτόν τον σύνδεσμο και επιστρέφω τη σκητάλη στον Γιώργο για τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άλεξ. Και να ευχαριστήσουμε επίσης και τον Αντώνη τον Φάρα από τη Σοσιάλτη για την άψογη τεχνική του υποστήριξη όλες αυτές τις ημέρες, αλλά και να αναφέρουμε πρωτού πάμε στα παραδείγματα τους ανθρώπους και τα εγχειρήματα που έχουν βοηθήσει και έχουν υποστηρίξει τη διεξαγωγή αυτού του φθινοπόρνου σχολείου, τον Σύλλογο Γιους Κοπερατίβου και τον Σύλλογο των Φοιτητών του Μεταπτυχιακού Τσικαλό που αναφέραμε νωρίτερα, αλλά και με την υποστήριξή τους το ίδιο το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, τα μέλη του Παρατηρητηρίου Θεσμικών Εξελίξεων για τους Συνεταιρισμούς και την ΚΑΛΟ και το Σωματείο Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ, kalomath.gr, του οποίου το εκπαιδευτικό υλικό θα χρησιμοποιήσουμε σε λίγο τα σενάρια της επόμενης θεματικής ενότητας για να μας βοηθήσουν να λύσουμε τους 4 γρίφους που θα έχουμε μπροστά μας. Οπότε θα ζητήσω αυτή τη στιγμή από τον Αντώνη να μας χωρίσει σε δωμάτια. Θα έχουμε στη διάθεσή μας 35 λεπτά και στη συνέχεια θα έρθουμε εδώ να παρουσιάσουμε αυτό που έχουμε σκεφτεί. Επίσης, για να νιώσετε πιο άνετα, επειδή θα σας ζητήσουμε να το παρουσιάσετε εσείς, θα κλείσουμε το recording τόσο κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, όσο και μετά κατά την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.